Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα με χαμόγελα. Οδηγεί με ασφάλεια το ολότελα νέο BMW X1 S-Drive 18i. Ανακαλύψτε το άγνωστο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε ξανά να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Έλπης Γεωργίου, 7 και 18 τα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με τις τιμές των καυσίμων. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή η πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, η Φρίνη Μιχαήλ. Καλή σας μέρα, κυρία Μιχαήλ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Λοιπόν, είδαμε αυξήσεις τις τελευταίες μέρες. Ο Σύνδεσμος, είδα και κάποιες δηλώσεις. Θεωρείται ότι είναι αδικαιολόγητες οι αυξήσεις στα καύσιμα, κυρία Μιχαήλ? Εκείνο που δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε είναι ο χρόνος των αυξήσεων, γιατί τις τελευταίες 3 εβδομάδες αυξήθηκε 2 φορές η τιμή της βενζίνης και όλων των άλλων πετρελαιοειδών, συνολικά κατά 5 έως 6 cent. Mm-hmm. Δηλαδή από 1,088 που ήταν, ανέβηκε τώρα στο 1,13 περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η αύξηση είναι γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου ανεβοκατεβαίνουν. Δεν ανεβαίνουν μόνο, αλλά υπάρχει μια διακύμανση συνεχής. Και κυμαίνεται, φαίνεται, μεταξύ 30 και 40 δολαρίων το βαρέλι. Ξέρουμε ότι δεν χρησιμοποιούν αργών πετρέλαιων οι εταιρείες, αλλά διυλισμένα προϊόντα, τα οποία όμως έχουν κάποια σχέση οι τιμές τους με αυτές του πετρελαίου. Γι' αυτό, επειδή δεν ξέρουμε σε ποιες τιμές αγοράζουν οι εταιρείες, παίρνουμε ως βάση τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου. Και αυτό που παρατηρούμε στην Κυπριακή αγορά είναι ότι δεν κυμαίνονται κατά αναλογία και οι λιανικές τιμές, αλλά είτε ανεβαίνουν, και μάλιστα πολύ γρήγορα, αμέσως θα έλεγα, ή κατεβαίνουν όταν υπάρχει μια συνεχής πτώση. Αυτή τη στιγμή ανέβηκαν, όπως είπα, κατά 5 με 6 cent. Mm-hmm. Και αυτό δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, ούτε και να το εξηγήσουμε. Mm-hmm. Γιατί στις παρουσιάσεις που έγιναν στο Υπουργείο Εμπορίου για τη νέα μεθοδολογία, υπάρχουν ακόμα ένα σκοτεινά σημεία, τα οποία είναι άγνωστα. Δηλαδή είναι η τιμή της αγοράς των διυλισμένων προϊόντων και το λεγόμενο περιθώριο κέρδους, το οποίο τι κρύβει μέσα του δεν ξέρουμε. Αυτά είναι τα άγνωστα στοιχεία, γιατί το υπόλοιπο είναι οι φόροι, τους οποίους γνωρίζομαι. Ναι, και οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, να τα πούμε όμως μετά. Άρα εσείς θεωρείτε, παρόλο που πήγατε και μια-δυο φορές, ενώ όλοι οι φορείς στο Υπουργείο Εμπορίου, να ληφθούν στο Υπουργείο Ενέργειας, να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, εν τούτη συνεχίζει να παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο, υπάρχει αδιαφάνεια κιόλας στην τιμολόγηση των τιμών, όπως είπατε. Ναι. Ακριβώς. Εμείς δεν την ξέρουμε. Αυτή η νέα μεθοδολογία, την οποία όλοι αναμέναμε ότι θα βελτίωνε την κατάσταση και τουλάχιστον θα εξηγούνται και τα φαινόμενα αυτά της γρήγορης αύξησης και της καθυστερημένης μείωσης. Έχουμε την εντύπωση ότι ακόμα προτού αγοράσουν οι εταιρείες, δηλαδή μόνο και μόνο αναμένοντας ότι η τιμή θα αυξηθεί, δίνουν εντολές στα πρατήρια να αυξάνουν τις τιμές. Γι' αυτό γίνεται πολύ γρήγορα αυτή η αύξηση. Αυτό δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε. Φαίνεται ότι ίσως να γίνεται. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είχε ανακοινώσει ο Υπουργός ήταν το θύμα του ανταγωνισμού. Ότι θα βελτιωνόταν η κατάσταση ανταγωνισμού, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Γιατί έχουμε τρεις εταιρείες οι οποίες εισάγουν, έχουμε εντάξει πολλά πρατήρια, αλλά είναι εξαρτημένα από τις εταιρείες τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο του ανταγωνισμού ούτε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού επιλήφθηκε, ούτε και
το Υπουργείο, όπως είχε υποσχεθεί, ότι θα γινόταν κάτι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και με την ελπίδα ότι θα υπάρχει καλύτερη λειτουργία της αγοράς και ίσως να πέσουν οι τιμές. Υπάρχει περιθώρια, δεν ξέρω πόσες φορές να τα πούμε, ίσως υπάρχει ανάγκη να αναθεωρηθεί η φορολογία που επιβάλλεται. Είναι πολύ ψηλός ο φόρος κατανάλωσης. Μάλιστα, ναι. Και το ΦΠΑ. Δεν ξέρω, υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Τι λένε εκεί στο Υπουργείο, κυρία Μιχαήλ? Αυτό το είχαμε φίξει επίσης τον Υπουργό, δηλαδή το ότι οι φόροι κατανάλωσης έχουν αυξηθεί 3 διαδοχικές χρονιές και αν έρχονται τώρα στα 47 σέντ, είναι ένα σταθερό ποσό, 49 σέντ, με συγχωρείτε, δηλαδή οποιαδήποτε είναι η τιμή του καυσίμου, η φόρη είναι 49 σέντ. Και πάνω σε αυτούς τους φόρους μπαίνει και ΦΠΑ. Που είναι δηλαδή 19%. Είναι 19%. Είναι φόρος πάνω στο φόρο. Αυτά τα έχουμε φίξει στον Υπουργό, ο οποίος έδειξε κατανόηση και ότι θα το επιλαμβανόταν μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαήλ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Αυτά από την Φρίνη Μιχαήλ, πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών. Άρα, ο Σύνδεσμος θεωρεί αδικαιολόγητες στις τελευταίες αυξήσεις. Βεβαίως, να το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά, ότι υπάρχουν διαφορετικές τιμές από πρατήριο σε πρατήριο. Τουλάχιστον κάποια που βλέπω κι εγώ έχει πρατήριο που είναι και 3 με 4 σεντ πιο φτηνό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τι γίνεται, γιατί αυξήθηκαν 6 σεν το τελευταίο διάστημα τα καύσιμα. Έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Κώστα, βουλευτή του ΑΚΕΛ, μέλος Επιτροπής Εμπορίου. Πάντα είναι αυτός που εκπροσωπεί και το κόμμα του στις συσκέψεις στο Υπουργείο Ενέργειας για αυτά τα θέματα. Καλημέρα, κύριε Κώστα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Ελπίς, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, και εσείς θεωρείτε ότι είναι αδικαιολόγητες οι τελευταίες αυξήσεις? Καταρχήν πρέπει να πούμε, αγαπητοί Ελπίς, ότι είμαστε για μια ακόμα φορά δυστυχώς όλοι στο ίδιο έργο θεάτες. Και αυτό βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει εξαντλήσει και έχει την υπομονή και έχει κουράσει πάρα πολύ τους πολίτες που μας ακούει. Μόλις διεθνώς η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε, στην Κύπρο είχαμε μέσα σε πολύ λίγες μέρες πολύ μεγάλες και κυρίως ταυτόχρονες σχεδόν αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Να σας πω κάτι πριν λίγο, κυρία Μιχαήλ, είπε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πριν λίγο, και είναι σημαντικό αυτό που είπε. Λέει, βέβαια, δεν μπορούμε, λέει, να το αποδείξουμε, αλλά φαίνεται ότι ίσως μόνο και μόνο από τη στιγμή που διεθνώς μπορεί να βγει, ας πούμε, σήμερα γίνεται η συνεδρίαση και βγαίνει, ξέρω εγώ, 5 δολάρια πάνω το πετρέλαιο, χωρίς να αγοράσουν, μπορεί να δίνουν αμέσως εντολή για αύξηση των τιμών. Λέει, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, η κυρία Μιχαήλ, αλλά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως και, ας το πω, δεν είναι καθόλου νόμιμο αυτό, κύριε Κώστα. Αγαπητοί Ελπίδες, εμείς πολλές φορές ως κόμμα έχουμε μπει ότι δεν είναι δυνατόν. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ξεκινήσαμε ένα μεγάλο αγώνα εδώ και 2 χρόνια. Από το περασμένο καλοκαίρι εντατικοποιήσαμε την πίεση μας προς την κυβέρνηση για να πάρει μέτρα. Καταφέραμε από το 1,30 που ήταν να το κατεβάσουμε στο 1,06 ευρώ το λίτρο. Στη βενζίνη την αμόλυβδη, για παράδειγμα. Αυτή η μείωση ερχόταν με ροσταγονόμετρο, πολύ αργά και επαναλαμβάνω, μετά από έντονες πιέσεις κομμάτων και των οργανώσεων των καταναλωτών. Τώρα, μέσα σε 8 με 10 μέρες, είχαμε διαδοχικές αυξήσεις και δεν θα συμφωνήσω με την κυρία Μιχαήλ ότι η αυξήση είναι 5 με 6 σεν. Είναι περίπου 8 σεν, γιατί η βενζίνη αμόλυβδη, τουλάχιστον πρατήρια που έβλεπα εγώ στη Λεμεσόν, ήταν 1 ευρώ και 6 σεν και σήμερα είναι σχεδόν 1,14. Η αύξηση είναι περίπου στα 8 σεν. Έγιναν πολύ γρήγορα και έγιναν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πώς να μην συμβαίνει αυτό που υποψιάζομαστε όλοι, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά, αγαπητοί, ελπίζω ότι όλες οι εταιρείες που εισάγουν καύσιμα στην Κύπρο τα αγοράζουν από το ίδιο διελιστήριο στην Ελλάδα. Και θέλω να ανοίξουμε μια παρέθεση εδώ για να ξανατονίσουμε, να ξαναεπαναλάβουμε κάτι το οποίο λέμε εδώ και 2 χρόνια. Ότι μέρος. Μάλλον ευθύνη για αυτό το πρόβλημα με τις πολύ ψηλές τιμές των καυσίμων, το οποίο υφίσταται εδώ και καιρό, φέρει και η ίδια Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Δεν είναι δυνατόν, περιμένουμε από τον Δεκέμβριο του 2014 να ολοκληρώσει την αυτεπάγγελμα την έρευνα της, για να δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό το οποίο ψηφιδίζεται και όλοι πιστεύουν ότι πιθανόν να υπάρχει. Ότι δηλαδή υπάρχει καρτέλ, ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των εταιριών των καθορισμών των τιμών. Επιτέλους η ΕΠΑ πρέπει να προχωρήσει, να ολοκληρώσει την έρευνα της
και να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα. Αλλά ας επανέλθουμε στο ζήτημα των τελευταίων αυξήσεων. Είπαμε πολλές φορές ως κόμμα ότι τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα. Και τονίσαμε σε σκέψεις που έγιναν στο Υπουργείο Ενέργειας των ίδιων των Υπουργών ότι αν η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση ενέργειας να προστατεύσει τους πολίτες από αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν μέσα σε συνθήκες φτώχειας και ανεργίας να κερδοσκοπούν, τότε πρέπει επιτέλους να αποφασίσει να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Και ποια είναι αυτά? Καταρχήν πρέπει να ενταδικοποιηθούν, να ενισχυθούν οι ελέγχοι των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας στη διαδικασία καθορισμού των τιμών. Έχουμε μια νέα μεθοδολογία τώρα, αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς και αυτή δεν έχει βοηθήσει και έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Αναφέρθηκε προηγουμένως από την κυρία Μιχαήλ σωστά ότι πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού. Θα υπενθυμίσω ότι η ίδια η μελέτη, η οποία παρήγγειλε το Υπουργείο και είναι σε αυτή που βασίστηκε για να κάνει αυτά που έκανε μέχρι σήμερα, λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανταγωνισμού και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος και κυρίως δημιουργίας συνθήκων ανταγωνισμού, όπως το να ανοίξουν νέα μικρά πρατήρια αυτοεξυπηρετούμενα, τα οποία θα ρίξουν στη μέση προς τα κάτω. Πρέπει να τονίσουμε κάτι άλλο. Ότι μπορεί η κυβέρνηση, ο Υπουργός Ενέργειας, να ήταν κάπως θετικός όσον αφορά το ζήτημα του ΦΠΑ, και να σας εξηγήσω τι εννοώ, αλλά δυστυχώς ο Υπουργός Οικονομικός, τον οποίο απευθύνθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, ήταν κάθετος και δεν επέτρεψε να γίνει κάτι τέτοιο. Και μιλούμε για μια στρέβλωση εδώ, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διπλή φορολογία στα καύσιμα. Δηλαδή, ο ΦΠΑ 19% επιβάλλεται όχι πάνω στην τιμή του προϊόντος, αλλά και πάνω στα 49 σέντ του λίτρου του φόρου κατανάλωσης. Έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Και κάτι άλλο επίσης. Και σχεδόν δηλαδή περίπου 70 με 80 σέντ της τιμής πάει στην κυβέρνηση. Είναι περίπου 68 σέντ. Πολύ μεγάλο αυτό το. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπεις, ελπίζω να πω και κάτι άλλο. Μέχρι σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας έλεγε ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όπλο, το εργαλείο, το σημαντικό το οποίο του έδωσε στην κυβέρνηση, ειδικά στην κυβέρνηση η Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτών της έκδοσης διατάγματος καθορισμού ανώτατων τιμών πολύ καυσίμων, το λεγόμενο πλαφόν. Ελεγόταν μέχρι σήμερα ότι η διαδικασία είχε κενά, τα οποία οδήγησαν σε εκείνο που ζήσαμε πριν κάποια χρόνια. Τώρα, με τη μελέτη που έγινε, μας ελέγχθηκε χωρίς να μας αναφερθεί βεβαίως ποια είναι αυτά τα νέα κριτήρια, ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να κλείσουν αυτά τα κενά, για ευνόητους λόγους, αλλά μας έχει αναφερθεί ότι πλέον η μεθοδολογία είναι τέτοια που έχουμε να αποκλείσει πολλές την πιθανότητα να έχουμε πάλι κάποιον πρόβλημα. Άρα έχει στα χέρια του ο Υπουργός ακόμα ένα εργαλείο τώρα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να παράξουμε την εσωκέρδεια. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, επειδή την Παρασκευή το απόγευμα πληροφορηθήκαμε ότι έχει εκδοθεί το διάταγμα που επιτρέπει τη χρήση υγραερίου. Καταρχήν δηλώνουμε ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση εκαθυστέρησε έναν περίπου χρόνο να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία θυμάστε πήρε την πολιτική αφόβαση να εισάξει το υγραέριο στην κίνηση μηχανικών των οχημάτων, έναν πιο φθηνό και λιγότερο τυπογόνο καύση. Πιέσαμε ως Βουλή, πρέπει να πούμε ως Επιτροπή Εμπορίου, όλα τα κόμματα, να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Θα σας υπενθυμίσω επίσης ότι από το Γενάρη μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου κάναμε τρεις συνεδρίες στη Βουλή για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και μας είχε ελεγχθεί τότε ότι μόνο μία άδεια είχε εκδοθεί λόγω της πολύ μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για ανέγερση νέου πρατηρίου για προμήθεια σε οχήματα υγραερίου, του οποίου η κατασκευή βεβαίως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι σε κανέναν πρατήριο Παγκύπρια, από τα φυστάμενα πρατήρια πώληση καυσίμων, δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά τις υποδομές. Εξακολουθούν να εφίστανται διαφορές μεταξύ των εταιριών πετρελοειδών με την κυβέρνηση όσον αφορά το χώρο φύλαξης του υγραερίου που θα πωλείται από τα πρατήρια, ενώ παραλαμβάνουν υπάρχει καθυστέρηση. Έχουμε τουλάχιστον προχωρήσει με το διάταγμα, θα μπορούν τώρα να ξεκινήσουν οι επιθεωρήσεις το χώρο στους οποίους θα μπορούν να εγκαθίστανται, να τοποθετούνται, δηλαδή να γίνεται εγκατάσταση στα οχήματα, στα αυτοκίνητα των συστημάτων αυτών, αλλά ρωτώ δημόσια. Και αυτό είναι να το κάνουμε. Αν δεν έχουμε χώρους από τους οποίους τα αυτοκίνητα μπορούν να προμηθεύονται, οι πολίτες να αγοράζουν τελείως αυτοκίνητα των υγραέριων, πώς μπορεί να προχωρήσει και αυτό το θέμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα
θα ρίξει και τις τιμές των υπολείπων καυσίων προς τα κάτω, ναι, λόγω της φορολογίας, η οποία θα είναι μόνο 7 σέντο λίτρο, αντί 48. Άρα εδώ μπορούμε να σκεφτούμε πολλά γιατί δεν προχωρούν τα υπόλοιπα που είπατε, κύριε Κώστα, από τη στιγμή που τέτοιος φόρος μόνο θα πηγαίνει στα ταμεία του κράτους. Να σας πω κάτι έτσι και να κλείσουμε αυτό το θέμα. Εμένα τον απλό πολίτη δεν με ενδιαφέρει, και λέω τώρα για τη φορολογία του κράτους, αν λέει ένα ο Υπουργός Ενέργειας και λέει άλλο ο Υπουργός Οικονομικών. Το κράτος είναι ένα, η κυβέρνηση είναι ένα, φέρουν ευθύνη. Αν τα 68 σεντ πάνε στα ταμεία του κράτους, πάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα ταμεία των εταιριών και φαντάζομαι το πολύ πιο λίγο θα είναι στα ταμεία των πρατηριούχων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και να βάζουν φόρο πας στον φόρο. Αγαπητέ Ελπίσσα μου, επιτρέπεις, εάν πει τώρα η κυβέρνηση ότι ξέρεις ακόμα τα δημοσιακά οικονομικά, παρόλο που πανηγυρίζουν ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο, παρόλο που πανηγυρίζουν έχουν κάνει μαξιλαράκια και όλα πάνε καλά, θα μπορούσε τουλάχιστον να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση της επιβολής ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Εγώ βλέπω σκόπιμο ότι γίνεται και το ίσως η υγραεροκίνηση να καθυστέρησε και γι' αυτό το σκόπο. Είναι πολύ πιο λίγος ο φόρος που θα επιβάλλει. Έχουμε πει πολλές φορές το σκόμμα ότι αυτή η καθυστέρηση κρύβει δυστυχώς και άλλες σκοπιμότητες. Ευχαριστώ, ναι, κύριε Κώστα, θα επανέλθουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, τι έγινε εδώ, χάσαμε και το χαλί, εδώ είναι. Περνάμε στο επόμενο μας θέμα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Κώστας Καρπάρης, επικεφαλής της ΕΚΙΣΥ. Για μια ακόμη φορά, δεν ξέρω πόσες επιστολές έστειλαν στην Υπουργό Εργασίας οι άνθρωποι και ζητάνε συνάντηση για τα 3Ε. Κύριε Καρπάρη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Αν μπορείτε, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, γιατί ακούω την φωνή μου διπλή. Έχετε στείλει νέα επιστολή στην Υπουργό Εργασίας. Τι γίνεται, κύριε Καρπάρη, έχετε πάρει απάντηση να σας δει η Ζέτα Μιλιανίδου? Όχι ακόμη, διότι την περασμένη εβδομάδα στείλαμε την τρίτη επιστολή που είχαμε ζητήσει συνάντηση. Ωστόσο, είχαμε μια συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή από την 1η του Μάρτη, χωρίς ωστόσο να έχουμε οποιαδήποτε θετική αντίδραση πάνω στα τόσα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι μας. Από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή η νομοθεσία που ονομάζεται ελάχιστον εγγυημένο εισόδημα. Έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γύρω στα 1.500 άτομα ακόμη, συνταξιούχοι, άτομα μεγάλης ηλικίας, με σοβαρά προβλήματα υγείας ή και ανάπηροι που περιμένουν να εξεταστεί η αίτησή τους για φροντίδα. Έχει άτομα που έχουν υποβάλει αιτήσεις εδώ και 1,5 χρόνο και περιμένουν ακόμη να εξεταστεί η αίτησή τους. Πέραν τούτου, ακούμε κάτι πράγματα τα οποία ούτε ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να τα σκεφτεί. 96 χρονών γυναίκα, ηλικιωμένη, παίρνει απάντηση από το αρμόδιο τμήμα και της λέει: ξέρετε, δικαιούστε επίδομα φροντίδας 43 ευρώ και 16 σεντ το μήνα. Μία γυναίκα η οποία είναι στο κρεβάτι, είναι μεγάλης ηλικίας και χρειάζεται φροντίδα. Ενώ υπό άλλα δεδομένα θα μπορούσε, όπως ίσχυε η παλιά η νομοθεσία, να πήγαινε σε ένα γυροκομείο και να πλήρωνε το κράτος και 400 και 500. Τα 46 ευρώ τι να τις κάνουν το μήνα, τι φροντίδα 43, να πάρει αυτή, 43, τι φροντίδα 43. Μπορεί να πάρει αυτή η γυναίκα? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θέλουμε να απαντήσει από τους αρμόδιους. Επίσης, επίδομα φροντίδα σε παραπληγικών άτομων, του το έχουν αφαιρέσει, δικαιούνται 350, τον έστειλαν σε ιατροσυμβούλιο και του λέει το ιατροσυμβούλιο, ξέρετε, είσαι ικανός, δεν είσαι παραπληγικό άτομο. Να το δει οποιοδήποτε, θα αδιερωτάται με ποια λογική αφαιρέσαν αυτόν το επίδομα του ανθρώπου, ο οποίος τώρα είναι στο κρεβάτι, είναι σε γυροκομείο και η σύζυγός του μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο ή στο ογκολογικό για θεραπεία. 90 χρονών γυναίκα, τυφλή, τη ζητούν να πάει σε ιατροσυμβούλιο, παίρνει τα τελευταία 13 χρόνια επίδομα τυφλού, και τώρα τη ζητούν να πάει σε ιατροσυμβούλιο για να επανεξεταστεί η όρασή της. 100 χρονών άτομων από την Πάφο, άκουσα τον πρόεδρο των Αναπήρων που διαμαρτύρεται από το γεγονός ότι 100 χρονών ηλικιωμένων τους ζητούν να έρθει στη Λευκοσία μια συνοφόρο για να εξεταστεί, να επανεξεταστεί η αναπηρία του. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι ντροπή για την κυπριακή κοινωνία που έφτασε σε αυτό το σημείο αυτή η κυβέρνηση να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα
στους ηλικιωμένους. Όταν ζητάς από 100 χρονών ο άνθρωπο να επαναβεβαιώσει την αναπηρία του, συγγνώμη, δεν ξέρω στο τέλος ποιος από τους δυο είναι ανάπηρος, ο άνθρωπος ή το κράτος, κύριε Σκαρπάρη. Σίγουρα το κράτος εξαντλεί την αυστηρότητα του όλη στους συνταξιούχους και βαθμολογείται για αυτήν τη συμπεριφορά του και οι συνταξιούχοι μας ήδη που πονούν, που υποφέρουν, είμαι βέβαιος ότι τους βαθμολογούν με απροβίβαστο. Αυτή την επιστολή τα στείλατε από την περασμένη εβδομάδα, σας απάντησε κανείς να σας δει επιτέλους? Όχι, ακόμη, μα συνομιλούμε καθημερινά με τους αρμόδιους και δεν επιλύουν αυτά τα προβλήματα. Συνομιλούμε καθημερινά και δεν επιλύουν. Και έχει μια σειρά, έχω σημειωμένα 5-6 σοβαρά προβλήματα που είναι σε εκκρεμότητα και δεν τα επιλύουν. Υπάρχει η αναδρομική πληρωμή σε κάποιους δικαιούχους τουλάχιστον εγγυημένου εισοδήματος. Περιμένουν. Υπάρχει μια παράνομη για μας διαδικασία που ακολουθεί το Υπουργείο Εργασίας για να βγάλει εκτός σχεδίου νήσης στους χαμηλούς συνταξιούχους. Δηλαδή, τι κάνουμε. Έρχεται και λέει, ξέρεις, αν ένας συνταξιούχος έχει ένα γραμμάτιο, κάποια κατάθεση μαζί με τη σύζυγο του, αλλά αυτό το γραμμάτιο, αυτή η κατάθεση είναι και σε δύο ή τρία άλλα παιδιά του, υπολογίζει όλους τους στόχους στο όνομα του συνταξιούχου για να τους βάλει εκτός σχεδίου. Το εθέσαμε και επιμένουν να παρανομούν. Είναι παρανομία αυτό. Επιμένουν να παρανομούν και να πάει ο συνταξιούχος να αποδείξει με χίλιες διαδικασίες για το ότι δεν είναι όλα τα λεφτά δικά του. Αφού είναι σε πέντε άτομα, γιατί υπολογίζουν με αυτόν τον εύκολο τρόπο τα λεφτά όλα στο συνταξιούχο για να το βγάλουν εκτός σχεδίων, είναι ένα σοβαρό ερώτημα που μένει αναπάντητο. Ασυνεννοησία των τμήματων. Υποβάλλουν οι συνταξιούχοι αίτηση για να πάρουν τη μικρή επιταγή με βάση και την τροποποίηση της νομοθεσίας που έγινε ή και νέοι συνταξιούχοι. Για να υποβάλεις αυτήν την αίτηση, περνά από τη διαδικασία της αίτησης για το ελάχιστον εγγυημένο εισόδημα. Και επειδή υπάρχει ασυνεννοησία των δύο τμήματων, την οποία υποδείξαμε, ωστόσο δεν διορθώνεται, απαντούν από το πρώτο τμήμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ξέρετε, δεν δικαιούστε το ελάχιστον εγγυημένο εισόδημα. Και η απάντηση δική μας είναι απλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντοτε το ξέραμε ότι ήταν μια κοροϊδία και δεν δικαιούταν κανένας τη μικρή επιταγή. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ωστόσο, δικαιούνται τη μικρή επιταγή και δεν συνεννοούνται τα δύο τμήματα. Το είπαμε και στον διευθυντή να βρουν λύσεις και μέχρι σήμερα τους απαντούν ότι δεν δικαιούστε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ενώ δικαιούνται τη μικρή επιταγή. Και το πιο μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι Γενάρη, Φεβράρη και τον Μάρτιο έχουν μειωθεί οι μικρές τους επιταγές από το γεγονός ότι επιμένει αυτή η κυβέρνηση να υπολογίζει όλους τους στόχους στα εισοδήματα των συνταξιούχων. Και το γίνει από κάποιες καταθέσεις που εφρόντισαν οι συνταξιούχοι να κάνουν για να τις χρησιμοποιούν τώρα στα ειστερινά τους, αν τους ρωτήσεις, έτσι θα σου πούν, για τα ζητήματα της υγείας που δυστυχώς το κράτος δεν μπορεί να τους βοηθήσει και είναι υποχρεωμένοι για να ζήσουν να πάνε και στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα τους τιμωρούν, υπολογίζουν όλους τους στόχους, υπολογίζουν τυχόν εισοδήματα από τον ΚΟΑΠ, υπολογίζουν για τους χαμηλοσυνταξιούχους του ΕΕ και τη 13η σύνταξη που πήραν τον Δεκέμβρη, τους μειώνουν τις μικρές επιταγές και τώρα τους λέγουν, ξέρετε, χρωστάτε μας και λεφτά για το ότι επληρώνεστον το 2015, το 2014, χωρίς να υπολογίζουμε τους στόχους. Και είναι και χρεωμένοι τώρα οι συνταξιούχοι και ξεκίνησαν με δόσεις να τους αφαιρούν το χρέος που πιθανόν να έχουν 500, 400, 300 ευρώ ανάλογα. Αυτά τα πράγματα είναι ντροπή. Αυτά εμείς θα τα κριτικάρουμε με όλη τη δύναμη μας και θα επιμένουμε από την κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις σωστές. Όχι αποφάσεις που να κυνηγούν συνεχώς τους συνταξιούχους. Δεν ξέρω αν με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να σάσουμε τους αριθμούς. Τέλος πάντων, είναι απαράδεκτα τέτοια πράγματα. Κάτι τελευταίο, επειδή έρχεται Πάσχα, τι γίνεται με το επίδομα των ανθρώπων αυτών? Δεν ξέρω, ακόμα η κυβέρνηση δεν πήρε απόφαση πώς θα δώσει το πασχαλινό επίδομα. Αλλά αν το δώσει με τον τρόπο που τα δίδει τα τελευταία τρία χρόνια, είναι μια επανάληψη της κοροϊδίας από το γεγονός ότι τα κριτήρια που έχουν βάλει είναι με τέτοιον τρόπο που η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών δύο ατόμων, ενώ ανακοινώνεται ότι θα δοθεί το πασχαλινό επίδομα, δεν το δικαιούται. Έτσι έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια και αν επαναλάβουν αυτόν την απόφαση τους, θα είναι μια νέα προκλητική κοροϊδία εις βάρος των συνταξιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκαρπάρη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι και από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΙΣΥ. Ελπίζω τώρα να είναι
Καλύτερος, νομίζω να είναι καλύτερος τώρα ο ήχος. Θα αλλάξουμε θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, τον Γιώργο Καροτσάκη, και να τον καλημερίσουμε, να τα ευχηθούμε και αυτού. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Καροτσάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσοι άνθρωποι έχουν υποβάλει στην υπηρεσία σας αιτήσεις για να εκδοθεί διάταγμα απαλλαγής οφειλών, κύριε Καροτσάκη? Μάλιστα, 591 αιτήσεις έχουμε μέχρι σήμερα για απαλλαγή οφειλών μέχρι 25.000 και 16 αιτήσεις για που αφορά τις αναδιαστρώσεις χρεών για φυσικά πρόσωπα. Αυτοί που θέλουν απαλλαγή οφειλών, 591 είπατε, είναι φαντάζομαι άνθρωποι που σήμερα τι είναι, άνεργοι, δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους? Αρκετοί από αυτούς είναι άνεργοι, κάποιοι είναι εργαζόμενοι, μερικοί μάλιστα με έκπληξή μας είναι και δημόσιοι υπαλλήλοι. Αρκετοί νέοι μεταξύ της ηλικίας 25 και 30, συνταξιούχοι, αρκετοί κατατάσσονται σε διάφορες ηλικίες, αλλά η πλειοψηφία είναι μεταξύ 25 μέχρι 35 ετών και συνταξιούχοι. Πολύ ανησυχητικό αυτό, γι' αυτό λέμε ευάλωτες ομάδες, και οι νέοι και οι συνταξιούχοι μας. Τα λέγαμε προηγουμένως και με τον κύριο Σκαρπάρη, και φαντάζομαι όλοι αυτοί δάνεια των σπιτιών τους έχουν. Όχι, αυτοί για να μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο δεν πρέπει να έχουν περιουσιακά στοιχεία πάνω από 1.000 ευρώ. Μιλούμε για αυτούς που για την απαλλαγή οφειλών. Mm-hmm. Είναι καθαρά για τις ευάλωτες ομάδες με μειωμένα ή χαμηλά έσοδα κλπ. Δεν είναι όσον αφορά που την προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι αυτά τα 16 που είχα αναφέρει τις αιτήσεις για να διαστρώσεις χρεών, όπου η υπηρεσία, όπου οι πολυσυμπόδιοι μας αποτείνονται σε σύμβολα φερεγγιότητας. Μετά η υπηρεσία φερεγγιότητας εξασφαλίζει διάταγμα προστασίας τους από τα δικαστήρια μέχρι την ετοιμασία σχεδίων αδιάστασης. Και εδώ θα ήθελα εδώ να τονίσω κάτι, γιατί φαίνεται οι συμπολίτες μας περιμένουν την τελευταία στιγμή να αντιδράσουν, και αυτό δεν είναι καλό, να μην μένουν την τελευταία στιγμή, γιατί οι τράπεζες, όπως γνωρίζετε και γνωρίζει και ο κόσμος, ήδη άρχισε να αποστέλνει επιστολές σε όλους και να κινείται προς την κατεύθυνση εκποιήσεων, αξιοποιώντας των περιβάσεων και υποθηκεύσεων νόμων που αφορά τις καταναγκαστικές πωλήσεις. Συμφωνώ να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι το σημείο που θέλω να τονίσω. Ναι, έχουν ήδη στείλει, λέτε. Ξέρετε να μας δώσετε λίγο την εικόνα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε για τις εκποιήσεις? Ναι, το έχουν ανακοινώσει και επίσημα οι τράπεζες, ότι άρχισαν να αξιοποιούν αυτών των εργαλείων. Έχουν δηλώσει δημοσίως όμως ότι τουλάχιστον στην πρώτη φάση, κατά την άποψή μου, δεν θα αγγίξουν τις ευάλωτες ομάδες. Ναι, αυτό το ξέρουμε, ότι ήδη κινήθηκαν για κίνητα μεγαλοιδιοκτήτων. Μεγάλο ναι. Και μεγαλοφυλών, αλλά δεν έχουν αποκλείσει και αυτούς που έχουν την κύρια κατοικία, η οποία είναι πολυτέλεια. Mm-hmm. Για τους μικρούς όμως, υπάρχουν άνθρωποι που λέτε ότι κινδυνεύουν ή έχουν στείλει και σε κάποιους. Ναι, και πάλι υπάρχει η πίεση αυτή. Συνεπώς οι συμπολίτες μας υπάρχουν εργαλεία να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή. Ο κάθε ένας στην Κύπρο έχει νοοτροπία να είμαστε πάνω στον κρεμμό, και θα νομίζουν ότι δεν θα μας κουντήσουν κάτω από τον κρεμμό. Γι' αυτό θα πρέπει να μην μπούμε σε αυτήν την διαδικασία. Υπάρχουν τα εργαλεία, ας διαπραγματευτούν κατευθείαν με τις τράπεζες, αν θέλουν, αν δεν βρουν λύση, να αξιοποιήσουν αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο έχει ημερομηνία λήξης και είναι για 3 χρόνια. Ήδη έχουν εκλείψει, έχει περάσει το 1 χρόνο, σημαίνει 2 χρόνια. Γι' αυτό είναι αφορά την προστασία της κυρίας καταγγελίας, που μπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει στους πιστωτές ένα σχέδιο. Είναι ένα, ξέρετε, όσον αφορά νομοθετικά, νομοθετικές ρυθμίσεις, καταδράσσομαστε αυτή τη στιγμή με όλες τις τροπολογίες που έχουν γίνει, 17η παγκοσμίως. Έχουν δοθεί πάρα πολλοί κίνητρα, φορολογικά κίνητρα, μετεβαστικά τέλη, όταν κάνουν αναδιαστρώσεις των χρεών τους
είτε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Όπως υπάρχει ένα καλό πλαίσιο εδώ, όσο και αν είναι περίπλοκο και χρειάζεται και κάποιες διορθώσεις για να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό, να αξιοποιήσουν όμως αυτά τα εργαλεία και να μην για την προστασία τους. Γιατί δόθηκε και εργαλείο στις τράπεζες που αφορά τις καταναγκαστικές πωλήσεις, δόθηκε και το πλαίσιο ως ασπίδα προστασίας, πρέπει να το αξιοποιήσουν. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε και εμείς σαν υπηρεσία να κάνουμε. Και μας βοηθάτε και εσείς πάρα πολύ τα μέσα. Έχουμε ετοιμάσει εγχειρίδια, κυκλοφορήσαμε σε εντύπη μορφή σε χιλιάδες. Έχουμε δημιουργήσει στο σελίδα στην οποία να ενημερώνονται οι υπηρεσίες έφεραν και όλες. Αυτό ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει, να μην περιμένει τελευταία στιγμή. Δεν θέλω να ακούμε αρνητικός όταν λέω να ξυπνήσει, αλλά κάπου... δεν ευαισθητοποιούνται όσο θα έπρεπε κατά την δική ίσως μου. Λέτε μήπως δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κατάστασης ως μερικοί. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Γιατί ο καθένας λέει, μα δυνατόν τώρα εμένα να μου πουλήσουν το σπίτι μου, έχουν τόσο ή το χωράφι μου, γιατί δεν είναι πρόβλημα να μου πουλήσουν την άλλη περιουσία μου. Δεν είναι πρόβλημα να με βγάλουν σε πτώχευση. Δεν είναι πρόβλημα να αντιμετωπίζω ίσως φυλακιστήρια. Δεν είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι υπάρχουν χιλιάδες με προβλήματα, να με πιάσουν πρώτον εμένα. Γιατί να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να βάλουμε σαν τη ρωσική ρουλέτσα στην τελική ανάλυση. Mm-hmm. Γι' αυτό εμείς σαν υπηρεσία αφαιρεγγέως και σαν Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο υπαγόμαστε, καλούμε τον κόσμο να μπει στην ιστοσελίδα μας, να ενημερωθεί, να αποτάσσει στους σύμβουλους αφαιρεγγέως, να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία. Το ίδιο να κάνουν και επιχειρήσεις, γιατί και επιχειρήσεις χρειάζονται σε μια υγιές οικονομική οικονομία για να μπορέσει να διατηρήσουν και την εργασία. Να σας ρωτήσω κάτι που έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα ακροατή, αν μπορούμε να το απαντήσουμε. Ρωτάει, λέει, θα το διαβάσω όπως το γράφει ο άνθρωπος, για τους πτωχεύσαντες, λέει, που αποκαταστάθηκαν αυτοβούλως, ισχύουν οι διαγραφές αποδεδειγμένων χρέων ή μήπως όχι, οι πρωτοφυλέτες απαλλάσσονται, ο πρωτοφυλέτης, λέει, απαλλάσσεται. Ναι. Μάλιστα, πολύ καλή ερώτηση. Σύμφωνα με τις τροπολογίες που έχουν γίνει, που όλα αυτά υπάγονται μέσα στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, όλοι οι πτωχεύσαντες απαλλάσσονται μέσα στη χρονική περίοδο των 3,5 ετών όσον αφορά αυτούς που είχαν βγει σε πτωχεύση πριν σε 7-5 του 2015 που είχε ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Αυτοί απαλλάσσονται αυτοδικαίως από όλα τα μη εξασφαλισμένα δάνεια τους. Όμως, να είμαι ξεκάθαρος. Είναι δάνεια αυτά τα οποία έχουν είτε προσωπικές εγγυήσεις, αλλά όχι που είναι υποθηκευμένα. Αυτά παραμένουν και μετά την αποκατάστασή τους. Όπως επίσης και φόροι και τέλη προς δημοτικές και χωρητικές αρχές. Δηλαδή, φεύγουμε έναν τεράστιο βάρος από τους ώμους τους συμπολίτες με αυτήν τη ρυθμίση. Αλλά δεν απαλλάσσονται για όλα. Έτσι. Δεν μπορούν, ο νόμος προβλέπει τα μη εξασφαλισμένα δάνεια, που είναι σημαντικά και πολύ σημαντικά. Προλαβαίνετε ως υπηρεσία να ανταποκριθείτε σε όλον αυτόν τον κόσμο, κύριε Καροτσάκη? Ναι, πολύ καλή ερώτηση. 8.500 έχουμε να απαλλάξει ήδη από τους 10.000 πτωχεύσαντες. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Έπρεπε να κάνουμε και 4.500 στα δικαστήρια για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτή την αποστολή. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το προσωπικό της υπηρεσίας για την προσπάθεια που καταβάλει, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά τον βαθμό της σημερινής μας αποτελεσματικότητας. Όμως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της, έχουμε προκηρύξει 10 θέσεις λειτουργών και ήδη έχουμε παραλάβει και αξιολογούμε περίπου 700 μέχρι 800 αιτήσεις. Ευελπιστούμε σε 2 μήνες το αργότερο να έχουμε και αυτούς τους 10 λειτουργούς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο περισσότερο. Λοιπόν, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ό,τι μπορούμε να, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσουμε για να προστατευτούμε. Επαναλαμβάνω σε αριθμούς, ο κύριος Καροτσάκης μας είπε 591 οι αιτήσεις, 91 με συγχωρείτε, οι αιτήσεις για έκδοση διαταγμάτων απαλλαγής οφειλών. Έχουμε 16 αιτήσεις για προσωπικά σχέδια αποπληρώμης, έτσι, για δάνεια, 16 μάλιστα, άτομα. Μάλιστα. Και από ό,τι μαθαίνουμε, τα 10 φέτος έχουν έτσι υποβληθεί αυτές οι αιτήσεις, οι 10. Πολύ σωστά και από ενδείξεις που έχω και πληροφορίες ότι αυτός ο αριθμός
όσο πιέζουν οι τράπεζες τόσο πιο πολύ θα αυξηθεί. Αλλά δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, να περιμένουν να παίρνει το πάνω χέρι η τράπεζα ο πιστωτής. Πρέπει και ήδη να κινούνται από μόνοι τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καροτσάκη. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε για οτιδήποτε νεότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Αυτά κυρίες και κύριοι από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αφαιρεγγιότητας, τον κύριο Γιώργο Καροτσάκη. Το έχουμε πει πολλές φορές και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και οι προειδοποιήσεις από μέρος του κινήματος ενάντια στις εκποίησεις. Υπάρχουν έτσι ανησυχίες ότι ειδικά μετά τις εκλογές θα αλλάξει όλη αυτή τέλος πάντων η διαδικασία που υπάρχει τώρα. Ας το πούμε το γεγονός ότι κάνουν πίσω αυτή τη στιγμή η τράπεζα ίσως και για πρώτη κατοικία και μετά θα δούμε άλλες εικόνες από αυτές που βλέπουμε σήμερα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όσοι έχετε σοβαρό πρόβλημα, μην το αφήνετε έτσι να περάσει. Θέλω πριν πάμε σε διαφημίσεις και να αλλάξουμε θέμα να σας πω έτσι κάποια στοιχεία με αφορμή και τα όσα συζητήσαμε πριν και για τα προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά στους συνταξιούχους, τα σοβαρά προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, τις αποκοπές που τους γίνονται από το κράτος, δεν ξέρω, για να μπορέσουν να βγαίνουν οι αριθμοί καλύτερα για κάποιους εκεί στην κυβέρνηση. Το τι μας είπε τώρα ο κ. Καρτσάκης, που καταδεικνύει σε κάποιο βαθμό το μέγεθος του προβλήματος, μπορεί να μας λένε ότι φεύγουμε και έχουμε φύγει από το μνημόνιο και τα έχουμε καταφέρει, όμως η κρίση είναι εδώ, η λιτότητα είναι εδώ και τα νούμερα πραγματικά αποδεικνύουν ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για χιλιάδες από τους συμπατριώτες μας. Φτώχεια, κυρίες και κύριοι, 25.160 οικογένειες ζουν με το επίδομα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 12.761 άποροι μαθητές λαμβάνουν δωρεάν πρόγευμα. 2.700 παίρνουν συσίτιο από τη Μητρόπολη Λεμεσού. 5.000 οικογένειες στηρίζονται από τα κοινοτικά παντοπολία. Ανεργία είμαστε στους 53.000 άνεργους. Να σας πω, και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ο καθένας από εμάς έχει ίσως έναν αδερφό, έναν φίλο, έναν συγγενή, έναν γείτονα που έχει μεταναστεύσει. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αρκετοί έχουν φύγει από την Κύπρο και γι' αυτό η λίστα των ανέργων έχει μειωθεί σε κάποιο βαθμό, αλλά 53.000 άνθρωποι είναι άνεργοι, σχεδόν 13.000 άνεργοι είναι νέοι, 12.161 είναι μακροχρόνια άνεργοι και αυτοί είναι οι εγγεγραμμένοι. Υπάρχουν πολλοί που έχουν κουραστεί από αυτή τη διαδικασία και δεν εγγράφονται πλέον. 49.470 εργαζόμενοι, σχεδόν λοιπόν 50.000 εργαζόμενοι είναι σε μερική απασχόληση με μισθούς πείνας, είναι μισθοί κάτω των 500 ευρώ. 12,5 δισεκατομμύρια είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών. 4,5 δις είναι τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια. Αυτοί είναι αριθμοί που μιλούν και μας δείχνουν την πραγματικότητα, την θλιβερή πραγματικότητα, άσχετα αν λένε ότι έχουμε φύγει από το μνημόνιο. Είναι η μεταμνημόνιο εποχή, είναι μαύρη εποχή, αυτά είναι τα δεδομένα. 800 αιτήσεις, λέει ακροατής, για 10 θέσεις εργασίας, απόδειξη του γεγονότος πόση ανεργία έχουμε. Βεβαίως είναι και αυτά που λέγαμε, εδώ ο ακροατής αναφέρεται στις δηλώσεις του κ. Καροτσάκη, 10 θέσεις εργασίας έχουν νομίζω έχει πει 700 αιτήσεις και όχι 800, όμως αυτό καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος και έχετε απόλυτο δίκαιο. Πολύ σύντομα, προτού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το θέμα που συζητούσαμε πριν, μηνύματα για τα καύσιμα. Μόνο ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ, λέει, μπορεί να μας δώσει εξήγηση για όλα αυτά που παρατηρούνται. Πού είναι, λέει, ο Αβεροφινοφύτου με τον τζιπάκι του, τον θυμάστε που πήγαινε να βάλει βενζίνη. Τι γίνεται με τις μαφίες, λέει, στις Αντλίες, λέει άλλος. Εντάξει, δεν έχει ξαναβγεί τουλάχιστον στη δημοσιότητα ένα τέτοιο σκάνδαλο. Και ακροατής άλλος λέει, ο φόρος που παίρνει η κυβέρνηση είναι πολύ περισσότερος, είναι γύρω στα 70 σεντ, όταν η τιμή, λέει, πάει στα 80 και 100 δολάρια το βαρέλι, ποια θα είναι η τιμή πώλησης, ίσως και τα 115. Και εδώ μας κλέβει το κράτος, ας ρίξουν τις τιμές για να πάρουν ανάσα και εταιρείες και οι τσέπες του κόσμου που πηγαίνει στη δουλειά του. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που παίρνει το κράτος από τους φόρους.
παίρνουν και οι εταιρείες το μέρισμά τους και σίγουρα πάρα πολύ πιο λίγα θα πάρουν οι πρατηριούχοι όσον αφορά στα καύσιμα. Αυτά κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με την FBME να μας εξηγήσει ο κύριος Κιαμίδης τι είναι αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες και μετά τις 8 να σας πω ότι από σήμερα μπαίνουμε στην διαδικασία της παρουσίασης των υποψηφίων. 22 του Μάη έχουμε βουλευτικές εκλογές. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομολόγο τον Κώστα τον Κιαμίδη. Κύριε Κιαμίδη, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Για εξηγήστε μας λίγο σας παρακαλώ, γιατί νομίζω και ο κόσμος κάπου έχει χαθεί στην μετάφραση. Τι γίνεται με την FBME, η οποία να πούμε ότι περίπου έχει 6.500 όπως διαβάζουμε καταθέτες, άρα πολλοί από τον κόσμο ίσως που μας ακούει μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Το Σάββατο ακούγαμε δηλώσεις για κούρεμα στην τράπεζα, αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την FBME, κύριε Κιαμίδη? Λοιπόν, πριν 21 μήνες είχε ανακοινώσει η Κεντρική Τράπεζα ότι κλείνει την FBME για να προστατεύσει τους καταθέτες, διότι οι Αμερικανοί είχαν δώσει πληροφορίες ότι υπήρχε ένα σχολείο με διαδικασίες που δεν έπρεπε να υπάρχουν, με money laundering, και είχαν φοβηθεί ότι τροποθετούνταν οι Ισλαμιστές ή άλλες παράνομες οργανώσεις. Αυτές ήταν οι εικασίες τότε. Και ακολούθησαν αγωγές, βεβαίως έφερε ένσταση η τράπεζα, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αγωγές, αλλά από σήμερα ξεκινά η εκκαθάριση. Τι σημαίνει τούτο? Δεν έχει καμία σχέση. Εδώ μιλούμε για χρεοκοπία τράπεζας και αρχίζει η νομική διαδικασία. Πριν 3 χρόνια είχαμε κούρεμα καταθέσεων. Καμία σχέση το ένα με τον άλλο. Εδώ δεν είναι κούρεμα καταθέσεων. Πριν 3 χρόνια, επειδή το κράτος δεν είχε τις πρώτες 100.000 να τις δώσει, δεν έκλεισαν την λαϊκή και έγινε αυτό που έγινε, και για να μπορέσει να συνεχίσει χρειάστηκε να φάει τις καταθέσεις του κόσμου. Διότι το κράτος δεν δικαιούταν και δεν μπορούσε να βοηθήσει. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι, άρχισε νομική διαδικασία εκκαθάρισης της τράπεζας από τον ειδικό διαχειριστή. Έχει τουλάχιστον 15 μήνες που σταδιακά μεταφερόντουσαν λεφτά από τις εισπράξεις ή στην κεντρική τράπεζα, έτσι έχει χτιστεί το κεφάλαιο που χρειάζεται για να πληρωθούν οι πρώτες 100.000 των πελατών. Η κεντρική δηλαδή θα πληρώσει, η κεντρική τράπεζα της Κύπρου θα πληρώσει. Το Ταμείο Προστασίας είναι ευθύνη του κράτους της κάθε χώρας, δηλαδή της κεντρικής. Όμως το Ταμείο της Κύπρου δεν είναι δυνατόν. Η ιδέα του Ταμείου σε όλες τις χώρες είναι, εάν χρεοκοπήσει μία μικρή τράπεζα, επειδή βάζουν λίγο ποσοστό οι άλλες όλες τράπεζες σε μία χώρα, σε αυτό το Ταμείο, να έχει το Ταμείο να σώσει τις πρώτες 100.000 μόνο, όχι τις υπόλοιπες, θα έρθω και στις υπόλοιπες. Έτσι δεν έχουν φόβο οι πρώτες 100.000, διότι θα πληρώσει μεν το Ταμείο της Κεντρικής Τράπεζας αφού τα έχει ήδη πάρει στους τελευταίους 15 μήνες, έτσι δεν αδυνατίζει το Ταμείο του κράτους. Η τράπεζα αυτή είχε το ιδιάζο χαρακτηριστικό ότι δεν εδάνιζε πολλά. Μόνο περίπου ένα 10% είχε δανείσει και ήταν σε μικροδάνεια εις την Κύπρο, τα οποία τα πλήστα έχουν εισπραχθεί πίσω. Οπότε δεν τίθεται θέμα να πουληθούν περιουσίες. Και οι μικρότεροι επενδυτές έχουν ήδη πάρει, οι καταθέτες έχουν ήδη πάρει τις καταθέσεις τους πίσω. Έχουν μείνει οι μεγάλοι επενδυτές που έχουν πάνω από 100.000. Από σήμερα αρχίζει η διαδικασία, σε μερικές ημέρες πρέπει να πάρουν όλοι τις πρώτες 100.000 και θα τις πάρουν, έχει το Ταμείο. Τα υπόλοιπα θα τα πάρουν σε βάθος χρόνου. Δηλαδή ο διαχειριστής θα πρέπει να εισπράξει από εκεί που εμπήγαν τα λεφτά της FBME. Δεν εδάνιζε, τι τα έκανε, τα έπαιρνε, έδινε για παράδειγμα τόκον έναν και έβρισκε τράπεζα στο εξωτερικό, η επένδυση που έπαιρνε 3 ή 4, έτσι εκέρδιζε. Πρέπει να πουληθούν εκείνες οι επενδύσεις στο εξωτερικό, στις οποίες έχουν επενδυθεί τα λεφτά.
για να έρθουν τα λεφτά πίσω για να τα μοιράσει ο διαχειριστής υπό μορφή μερισμάτων. Εδώ έχουμε όμως ένα πόλεμο ανακοινώσεων της FBME με την κεντρική. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Η FBME εξέδωσε χθες ανακοίνωση και μιλά για εσφαλμένη στην ουσία διαχείριση της κατάστασης από την κεντρική τράπεζα, η οποία στερεί από τους καταθέτες την πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. Η κεντρική τράπεζα βγάζει άλλη ανακοίνωση, εκφράζει έκπληξη και απογοήτευση για όλα αυτά που ακούει. Αγωγές θα συνεχίσουν να κινούνται εκατέρωθεν, είναι φυσικό επακόλουθον σε μια νομική διαδικασία εκθάρισης μιας τράπεζας. Αλλά μετά από 21 μήνες που μπήκαν και ενστάσεις, ξεκινά σήμερα. Δηλαδή είναι έτοιμο το ταμείο, θα δοθούν και ξεκινά. Και θα συνεχίσουν και θα βρεθούν και οι καταθέτες που θα κινήσουν αγωγή στο διαχειριστή, διότι θα θέλουν τα λεφτά τους πίσω τα υπόλοιπα πάνω από 100.000 τώρα και όχι σε 5 χρόνια. Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να πάρει χρόνια, λέτε. Επειδή αυτή η υπόθεση με την FBME μας απασχολεί, λέτε και εσείς, είναι τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν αρκετοί που κατέχουν από αυτά τα ζητήματα και μας λένε ότι ίσως να μην ήταν και οι καλύτερες των αποφάσεων από μέρους της κεντρικής, η οποία αυτή είναι που αποφάσισε να κλείσει τη συγκεκριμένη τράπεζα, ότι θα, ίσως θα κληθούμε σαν κράτος να πληρώσουμε, δηλαδή εμείς οι πολίτες, μπορεί να χρειαστούμε και νέο μνημόνιο, κάποιοι λένε, για να τέλος πάντων να πληρώσουμε τα λάθη. Όχι, δεν επηρεάζονται οι άλλες τράπεζες, πρέπει να το πούμε. Αυτό που επηρεάζεται είναι η φήμη της Κύπρου. Μέσα σε 3 χρόνια είχαμε κούρεμα καταθέσεων πριν 3 χρόνια και τώρα έχουμε χρεοκοπία μιας τράπεζας. Δεν είναι καλό για τη φήμη της Κύπρου σαν οικονομικών κέντρων. Mm-hmm. Αλλά δεν θα επηρεαστούν, οι άλλες τράπεζες. Το μνημόνιο δεν θα ξαναγίνει εξαιτίας του τι συνέβη τώρα. Και εμένα δεν με ανησυχεί για τους πελάτες στην Κύπρο, διότι υπάρχει το cash. Όταν το μαζέψουν για να δοθούν, βεβαίως όταν ο κόσμος το θέλει τώρα και το δίνει σε 5 χρόνια, χάνει εκείνος που το παίρνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δυστυχώς. Αυτό που με ανησυχεί είναι η κατάσταση στην Τανζανία, όπου είναι η μητρική εταιρεία. Είναι εγγεγραμμένη εκεί στην Τανζανία. Ναι, διότι επήγαν και εκεί καταθέσεις. Λοιπόν. Και εκεί δεν υπάρχει προστασία ούτε για τις πρώτες 100.000 και υποθέτω θα έχουν γίνει δάνεια, μικροδάνεια στη χώρα εκεί. Εκεί θα είναι η δυσκολία για να εισπραχθούν τα δάνεια και οι καταθέσεις. Ίσως έπρεπε να ήταν καλύτερα να αντί να γίνει με αυτόν τον τρόπο, πρώτα να ξεκαθαρίσει, αν ξεκαθάριζαν ευθύς εξ αρχής ότι ο λόγος που σας κλείνουμε είναι 1, 2, 3 συγκεκριμένα πράγματα και να μην αφαιθεί ότι βρέθηκε εκείνον, βρέθηκε τούτον, αόριστα πράγματα, τουλάχιστον δεν διέρευσε κάτι πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό αν μπόρεσε και η FBME να ακινήσει αγωγή και να πει «Μα τι μου κάνετε, ποια είναι η απόδειξη». Ναι. Αλλά για να φτάσει μέχρι τώρα πέρασαν από διάφορες νομικές αγωγές και υποθέτουμε ότι ξεκαθάρισαν αφού άρχισε η εκθάριση της τράπεζας από σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Γιαμίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι. Τώρα τι να πει κανείς, το ίδιο έργο θεατές. Διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με παρουσίαση υποψηφίων. Είπαμε από σήμερα ανοίγουμε, ας το πούμε, τον χορό της παρουσίασης των υποψηφίων 11 του Απρίλη εν ώψη των βουλευτικών της Κυριακής 22 του Μάη. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε την παρουσίαση υποψηφίων εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Θα κάνουμε αρχή με την Λεμεσό σήμερα. Μας ακούει από μέρους του ΑΚΕΛ ο Πέτρος ο Κλειάνθους. Καλημέρα κύριε Κλειάνθους. Καλημέρα σας. Και από μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ο Βαλεντίνος Ιωάννου, ο οποίος είναι... Καλημέρα κύριε Ιωάννου, είναι βοηθός οργανωτικός, έτσι, στη Λεμεσό, στο κόμμα. Ναι. Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλή εβδομάδα και στους δύο εύχομαι. Και να πω ευθύς εξ αρχής καλή δύναμη και καλή πορεία και στους δύο σε αυτόν τον αγώνα που έχετε διαλέξει να κάνετε.
Και δύο άνθρωποι που προέρχεστε και οι δύο από τη νέα γενιά, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η νέα γενιά. Είδαμε τελευταία που έπρεπε να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, που ήταν πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με αυτούς που είχαν δικαίωμα να εγγραφούν, που το έχουν πράξει. Κύριε Ιωάννο, να ξεκινήσω από εσάς. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, υπάρχει αυτή η αίσθηση ανάμεσα στους νέους, άστε μας ήσυχους, όλοι το ίδιο είστε. Τι λέτε, κύριε Ιωάννου? Ξέρετε, είναι μια άχαρη εποχή να ασχολείται κανείς με την πολιτική. Και αυτό γιατί η εποχή διαβώνεται μέσα στη γενικότερη απογοήτευση των πολιτών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, των σκανδάλων, της διαφθοράς, της απαξίωσης γενικότερα των θεσμών. Οι νέοι κυρίως, να πούμε ότι η αποστασιοποίηση είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, αλλά αντιμετωπίζονται κυρίως στη σημερινή νεολαία. Παρ' όλα αυτά, εγώ παρατηρώ ότι υπάρχει ο προβληματισμός στους νέους άνθρωπους για το μέλλον και κυρίως για το πρόβλημα της αναργίας. Αν καταφέρουμε σήμερα να δείξουμε ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια νέα κουλτούρα, όπου πρώτα και πάνω απ' όλα θα αναζητούμε πρακτικές λύσεις, λύσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά, τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της ανάπτυξης, να πατάξουμε κάθε είδους διαφθορά, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πείσουμε τους νέους να πάνε στις κάλπες, παρόλο το μειωμένο ποσοστό που έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Τι να τους πείσω όμως τώρα, 13.000 νέοι είναι άνεργοι. Πολύ ψηλά νούμερα αυτά για την Κύπρο, κύριε Ιωάννου. Κοιτάξτε, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Eurostat, η ανεργία σταδιακά μειώνεται. Και αυτό θέλω να πιστεύω, όπως και ο περισσότερος κόσμος, είναι χάρη στις σωστές ουσιαστικές πολιτικές που προωθούνται. Μπορούν να γίνουν πολλά, να προσελκύσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, να προσελκύσουμε αναψυξιακή έργα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στους νέους, είτε να εργοδοτηθούν σε διάφορους τομείς της υπαίθρου, στα αστικά κέντρα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να καταφέρουμε να πείσουμε ότι στην Κύπρο θα προωθήσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα επιτρέπει τη διαφθορά, δεν θα επιτρέπει το πελατειακό κράτος. Ο κάθε νέος, ο κάθε μορφωμένος, επιστρέφοντας πίσω στον τόπο του με τα όνειρά του, ώστε να αποκτήσει μια προσοδοφόρα εργασία, θα μπορούν να υπερισχύουν πάντοτε τα προσόντα, τα πτυχία, επίπλη σπουδών, η ικανότητα του κάθε ενός, στον τομέα εργασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε νοοτροπία και να περάσουμε ότι ο καλός ανταμείβεται, ο άξιος προχωρά μπροστά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε, πιστεύω, να πείσουμε τους νέους να πάρουν τις κάρτες. Μάλιστα. Λοιπόν, Πέτρος Κλειάνθους. Ο Πέτρος έχει περάσει έτσι από τις τάξεις της ΕΔΟΝ για πολλά χρόνια. Από πρώτο χέρι γνωρίζει και αυτός πολύ καλά και τα προβλήματα της νέας γενιάς. Κύριε Κλειάνθους, τι μπορείτε να απαντήσετε στο ότι όλοι είσαστε το ίδιο? Αγαπητή Έλπη, θα ήθελα να ξεκινήσω καλημερίζοντας τους ακροατές του Άστρα, να μεταφέρω και εγώ τις ευχές μου για καλή δύναμη και στο Βαλεντίνο και σε όλους τους υποψηφίους που είμαστε σε αυτήν τη διαδικασία. Αγαπητή Έλπη, τα προβλήματα έχουν χρώμα. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει μια προβληματική κατάσταση. Η οικονομική κρίση έχει μεταδώσει τα προβλήματα της και στην κοινωνία. Οι νέοι ζουν στο πετσί τους καθημερινά αυτά τα προβλήματα, ασφιχτιούν, αναγκάζονται να επιλέγουν λύσεις οι οποίες δεν ήταν σύνηθεις για την κοινωνία μας, για την Κύπρο. 30.000 νέοι έχουν μεταναστεύσει. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων που πριν μερικά χρόνια ξεκίνησαν να κάνουν τη ζωή τους, δανείστηκαν, έκαναν σπίτια, τώρα δυσκολεύονται να πληρώσουν τα δάνεια τους. Είναι προβλεπτό ότι ενδεχομένως σε μερικούς μήνες θα ξεκινήσουν οι εκποιήσεις, κάποιοι θα αναγκαστούν να χάσουν τα σπίτια τους. Η ανεργία χτυπά πάρα πολύ ψηλά νούμερα. Είναι η λιτότητα που έχει οδηγήσει σε αυτές τις καταστάσεις. Άρα, αφού ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, πρέπει να δώσουμε τις λύσεις χτυπώντας αυτό το πρόβλημα στη ρίζα του. Και νομίζετε ότι υπάρχουν, γιατί κάποιος να επιλέξει τέλος πάντων εσάς, ενώ το δικό σας κόμμα θα λυθούν αυτά τα προβλήματα? Το δικό μας κόμμα έχει αποδείξει
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ότι οι πολιτικές τις οποίες ακολουθεί, οι προτάσεις που έχει δώσει στη Βουλή και ο τρόπος που εψήφισε όταν ήρθαν μπροστά του συγκεκριμένα νομοσχέδια που αφορούσαν τις ζωές των ανθρώπων, έχει αποδείξει ότι έχει μέρημνα του την πλειοψηφία του λαού, εκείνη τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων που έχουν δει τα εισοδήματα τους να μειώνονται και τολμά να συγκρουστεί με τις πολιτικές της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι οποίες έχουν σαν έννοια τους το πώς να υπερασπιστούν εκείνους τους λίγους που βλέπουν τα εισοδήματα τους να αυξάνονται και να αποφελούνται από την κρίση. Βαλεντίνο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και μετά τις εκλογές, ελπίζοντας πιο ενισχυμένοι, πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά για τον λαό μας. Βαλεντίνος Ιωάννου, Δημοκρατικός Συναγερμός, επαναλαμβάνω, αν θέλετε έτσι ένα καταληκτικό σχόλιο, αντιλαμβάνομαι στα θέματα των νέων περισσότερο έτσι θα εστιάσετε και σε περίπτωση που εκλεγείτε, έτσι κύριε Ιωάννου. Σίγουρα, αγαπητοί. Ελπίζω απλά να πω ότι τα προβλήματα έχουν χρώμα, έχουν υπέτειους, έχουν και ευθύνες που πρέπει κάποτε να αποδοθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση είναι μία από τις κρισιμότερες για την πατρίδα μας, γιατί ακριβώς πρέπει να επιλέξουμε να παραμείνουμε στον δρόμο μιας σταθερής προοπτικής. Θεωρώ ότι 3 χρόνια μετά την επιτυχή, την ολοκλήρωση του μνημονίου και μια επιτυχή έξοδο, έχουμε αποκτήσει την αξιοπιστία μας. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να φέρουμε... να εφαρμόσουμε ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, όλοι μαζί να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα συλλογικότητας. Ανεξαρτήτως κόμματος, θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να αφήσουμε πίσω στο παρελθόν ποιος έφταξε, τι έφταξε, τη δικαιοσύνη, ποιοι θα πληρώσουν για τις ευθύνες που έχουν. Και εμείς, ειδικά ως μια γενιά, πρέπει να προβάλλουμε επιχειρήματα, να προβάλλουμε πρακτικές λύσεις, να προβάλλουμε τη γνώση μας και την υπευθυνότητά μας. Να παραμείνουμε σοβαροί. Μακριά από οποιαδήποτε συμπεριφορές οι οποίες έχουν αφετηρία στο παρελθόν, να συνεργαστούμε μεταξύ μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε και τους νέους να συμμετέχουν. Οι νέοι νομίζω έχουν παστεί να βλέπουν τους πολιτικούς να διαφωνούν μεταξύ τους, να μην μπορούν να έχουν την ελάχιστη συνεννόηση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεγάλα ζητήματα όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η παιδεία. Να χρησιμοποιήσουμε, να προωθήσουμε μάλλον μια ανάπτυξη που θα βασίζεται κυρίως στην παιδεία και στο εκπαιδευτικό σύστημα, προωθώντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι λύσεις, είναι προτάσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και είμαι σίγουρος θα έχουν θετικά αποτελέσματα ώστε να πείσουμε τη νέα γενιά ότι μπορούν να βρουν κατάλληλους αντιπροσώπους που θα προωθούν τα δικά τους προβλήματα, μακριά από σπήρες κριτικές αντιπαραθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία σε αυτή την πορεία. Ευχαριστώ κύριε Ιωάννου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πέτρο Γκλάνθους, ένα καταληκτικό σχόλιο και από εσάς. Αν υπάρχει μια πολιτική δύναμη που έχει επιδείξει τεράστια πρόθεση συνένεσης το τελευταίο διάστημα, αυτή είναι το ΑΚΕΛ. Η στάση που τηρεί το ΑΚΕΛ σε σχέση με το Κυπριακό είναι μια υπεύθυνη στάση. Δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση στο Κυπριακό. Έχουμε δηλώσει και έχουμε πράξει, έχουμε εκφράσει την πρόθεση μας στήριξη στη διαπραγματευτική διαδικασία από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί μπορούμε να πετύχουμε συγκλήσεις για το καλό της πατρίδας μας. Όμως όσον αφορά την οικονομία, δεν μπορεί να συμβαίνουν δίπλα μας εγκλήματα και εμείς να σφυρίζουμε αδιάφορα στο όνομα της συνένεσης την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση. Διότι η συνένεση πρέπει να έχει και ευθύνη και η ευθύνη πρέπει να είναι απέναντι στον λαό. Όταν βλέπεις τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στους νέους, όταν βλέπεις να υπάρχουν τόσες μεγάλες περικοπές στην υγεία, στην παιδεία, να δημιουργούνται μαξιλαράκια τα οποία δεν τα ζητούν οι δανειστές για να δείχνουμε τα καλά παιδιά απέναντι στην Τρόικα και αυτά τα μαξιλαράκια εξανεμίζουν όνειρα και ελπίδες, αν μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα, τότε θα δικαιολογείται και η άποψη, η λαθασμένη άποψη μέσα στην κοινωνία ότι όλοι είμαστε ήδη. Δεν είμαστε όλοι ήδη, υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες, είμαστε ακράδαντα υποστηριχτές της ενότητας και της συνένεσης
μια ενότητα και μια συνένεση όμω που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και αυτόν τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα. Καταληκτικά, ελπίζω μόνο 10 δευτερόλεπτα να εκφράσω τη χαρά μου, την περηφάνεια μου και την αισιοδοξία μου για τι μεγάλε επιτυχίε που παρουσιάζει η πορευτική στο φοιτητικό κίνημα. Επιτυχίες που είναι ελπιδοφόρες για την κοινωνία μας και για το αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σε σένα σε αυτό τον αγώνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Άθος Αντωνιάδης από μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Αντωνιάδης. Και αυτός περιλαμβάνεται στη νέα γενιά. Έτσι, κύριε Αντωνιάδη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές. Μιλούσαμε πριν με δύο νέους ανθρώπους, τον Πέτρο τον Κλειάθους από το ΑΚΕΛ και τον Βαλεντίνο τον Ιωάννου από το Οδυσσή στη Λεμεσό και ο Άθος Αντωνιάδης στη Λεμεσό, έτσι υποψήφιος κύριε Αντωνιάδη. Μάλιστα, καλή επιτυχία και στους δύο. Λοιπόν, λέγαμε για τα προβλήματα, λέγαμε της νέας γενιάς, τα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας που αγγίζουν τους νέους. Βλέπουμε έτσι αυτή την τάση της αποχής, της απαξίωσης. Τι λέτε εσείς, κύριε Αντωνιάδη? Κοιτάξτε, την αποχή την καταλαβαίνω, αλλά δεν την συγχωρώ, δεν την επιβραβεύω. Έχουν δίκιο οι νέοι που γυρνούν την πλάτη τους στην πολιτική αλλά και στις εκλογές. Έχουν δίκιο να νιώθουν απογοητευμένοι, γιατί με αποφάσεις της δικής μου και της προηγούμενης γενιάς βλέπουν τα όνειρα τους, βλέπουν τους σκόπους των γονιών τους και των ιδίων να μην έχουν κανένα αντίκρισμα για αποφάσεις που πήραν άλλοι χωρίς ήδη να έχουν καμία ευθύνη. Και βλέπουν ότι και οι ίδιοι δεν έχουν μέλλον, δεν έχουν προοπτική. Από την άλλη όμως, η αποχή επιβραβεύει ακριβώς αυτούς που οδήγησαν τον τόπο σε αυτήν την κατάσταση και τους νέους σε αυτήν την απόγνωση. Η αποχή αυτούς βολεύει, αυτούς εξυπηρετεί, αυτούς επιβραβεύει. Είναι καθήκον δικαίωμα αλλά και το μοναδικό όπλο των πολιτών να ξεφορτωθούν τους κάστρους από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Να ξεφορτωθούν παλιά μυαλά, παλιές νοοτροπίες, να ξεφορτωθούν όσους έχουν δώσει ό,τι ήταν να δώσουν και να δώσουν την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, ικανούς, καθαρούς, έντιμους από όλους τους κομματικούς σχηματισμούς, να προσπαθήσουν να κάνουν ακριβώς αυτό που είπε ο Πέτρος πριν, να προσπαθήσουν μέσω περισσότερης συνένεσης για το κοινό καλό, να εφαρμόσουμε ανθρωποκεντρικές πολιτικές, να δώσουμε μια προοπτική ανάπτυξης, θέσεων εργασίας, μέλλοντος. Μπορούμε και είναι θεμητό να διαφωνούμε σε ιδεολογίες, ακόμα και σε πολύ μεγάλα εθνικά θέματα. Είναι θεμητή να υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Είναι θεμητό. Από την άλλη, όμως, μπορούμε ως νέοι άνθρωποι στην πολιτική που δεν έχουμε τα πάθη του παρελθόντος να μας βαραίνουν, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας στη Νέα Βουλή για πολιτικές οι οποίες συμφωνούμε ότι αν εφαρμοστούν θα βελτιώσουν την κοινωνική ζωή. Επειδή είπατε πριν τη λέξη κλειδί να είναι επίκεντρο ο άνθρωπος, έχετε δίκιο, αλλά να ρωτήσω κάτι. Πέστε ότι τώρα, ας πούμε, ο Άθος Αντωνιάδης είναι 25 χρονών. Έχει σχέση αν είναι 25 ή 30 ή έχει σχέση ποια είναι η ιδεολογία του Άθου? Τα πάντα δεν βασίζονται. Ναι. Αν η σκέψη του είναι προς μια κατεύθυνση, τότε θα κάνει αυτό. Είτε 25 είναι είτε 50 είναι. Ναι. Είμαι 43, ναι. 25. Μακάρι να μου ξανά 25. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι, και το είπα και πριν από λίγο, δεν έχουμε τα πάθη του παρελθόντος να κλείνουν το οπτικό μας πεδίο, να μας βάζουν παροπίδες οι οποίες να μας αποτρέπουν από το να συνεννοηθούμε στα μεγάλα θέματα στα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε όταν είναι για το καλό της κοινωνίας. Δεν έχουμε εκείνες τις ιδεολογικές αγκυρώσεις, παρόλο που έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε πάρα πολλά θέματα. Δεν είμαστε απογόνοι του κομματικού σωλήνα η νεότερης γενιάς πολιτική, η πλήστη, όχι όλοι. Δεν κουβαλούμε εκείνες τις μεγάλες κόντρες, έχθρες και μίση του παρελθόντος. Και αυτό μας επιτρέπει, και το έχω ζήσει από την ενασχόλησή μου στην πολιτική και εκτός Βουλής, ότι με συγκεκριμένους ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μα έχει γίνει και στην ισχύουσα Βουλή, έχει γίνει και σε αυτήν την Βουλή. Έχει γίνει. Εγώ το έχω ζήσει. Όπου άνθρωποι από όλα τα κόμματα σε κάποιες επιτροπές κατάφεραν να λειτουργήσουν για το κοινό καλό συνενετικά. Κρατώντας βεβαίως
τις διαφορετικές μας φιλοσοφίες και προσεγγίσεις, ακόμα και σε θέματα που άπτονται στο Κυπριακό, ακόμα και σε θέματα που άπτονται στη στρατηγική όσον αφορά την οικονομία. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς ως κόμμα, αλλά και εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα με το ξεπούλημα κρατικής περιουσίας, με τις αποκρατικοποιήσεις, δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικό το να συζητήσω με έναν άνθρωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος ενδεχομένως να συμφωνεί, και να καταλήξουμε σε ένα θέμα που αφορά, για παράδειγμα, την υγεία, και να συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε σε κάποια ιδεολογικά θέματα, αλλά και θέματα πρακτικής προσέγγισης. Από την άλλη, όμως, πρέπει να βρίσκουμε κοινές συνισταμένες. Πού θέλω να καταλήξω? Πρέπει να σταματήσουμε επιτέλους όλα τα κόμματα, διάφορα θέματα, να βάζουμε το κομματικό συμφέρον πάνω από το κοινό καλό. Γιατί αυτό έχει γίνει στο παρελθόν και είναι όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί ενοχοί γι' αυτό. Μάλιστα. Αθαντονιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Δίκο Λεμεσού. Παραμένουμε στη Λεμεσό. Γιάνκος Γιάνκου από μέρους της Σημαίας. Καλή σας μέρα, κύριε Γιάνκου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, κυρία Έλση. Καλημέρα σε όλους τους ακροάτες. Λοιπόν, εσείς κατέρχεστε με αυτό το νεοσύστατο κίνημα. Δεν φοβάστε έτσι τη μάχη με τους κομματικούς μηχανισμούς, κύριε Γιάνκου? Και εσείς τη Λεμεσό, έτσι? Κυρία Έλση μου, ναι, και εγώ κατεβαίνω στη μάχη των εκλογών με το νεοσύστατο εισαγωγικά κοινωνικό κίνημα στη Σημαία, το οποίο έχει τα σπλάχνα του στο συνασπισμό μικρών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτημένων στη Σημαία, που δραστηριοποιείται εδώ και 3,5 χρόνια περίπου. Δεν φοβούμαστε, όχι, δεν φοβούμαστε τη μάχη με τα μεγάλα κομματικά κατεστημένα, γιατί απλά, πολύ απλά, όλα τα κόμματα, όταν χρειάστηκε ο πολίτης τη στήριξη του και τη βοήθεια του, απλά ήταν αφόντα. Τα μεγάλα κόμματα ή και τα μικρά κόμματα, ή γενικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα υφιστάμενα, απόδειξαν στον πολίτη ότι θυμούνται ότι υπάρχουν πολίτες σε αυτόν τον τόπο, έναν ανάμιση μήνα πριν τις εκλογές, τις εκάστοτε. Όλο το επόμενο διάστημα που ακολουθεί μετά την εκλογή του στους 4 χρόνια ή κάποιους μήνες, ο λαός είναι απόν. Είναι απόν και κανένας δεν ακούει ούτε τις κραυγές αγωνίας που βγάζει προς τα έξω, ούτε τους προβληματισμούς τους, ούτε οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να κάνουν πολλά πράγματα να βοηθήσουν τον λαό. Μάλιστα. Βλέπω εδώ από το βιογραφικό σας, είσαστε μικροεπιχειρηματίας, αντιλαμβάνομαι όλα αυτά και με τα ωράρια, είναι θέμα που σας έχει επηρεάσει, κύριε Γιάνκου, έτσι? Κυρία Έφη, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Έχουμε πληρώσει βάρος που δεν μας αναλογούσε την κρίση των προηγούμενων χρόνων. Έχει γίνει όλο αυτό γιατί η ανυπαρξία των υφιστάμενων κομμάτων, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, χρώματος ή όπου θέλουν να κατατάσσουν τους εαυτούς τους, κανένας δεν είχε ανοιχτά τα αυτιά του για να ακούσει τους προβληματισμούς μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε. Το κόστος της κρίσης που αντιμετωπίσαμε εμείς ήταν δυσβάστηστον με όλη την κοινωνία. Και εμείς αντιπροσωπεύουμε το 75% του πληθυσμού της Κύπρου, κυρία Έλπιν. Το 75% που είδαν τις δουλειές του να χάνεται, που είδαν τα εισοδήματα του να εκμηδενίζονται, που σε λίγες μέρες μετά τις εκλογές, εάν όλα πάσουν όπως θέλουν να πάσουν τα συγκεκριμένα κόμματα τα οποία τώρα είναι στην Βουλή και διεκδικούν με θράσος, θα έλεγα, την είσοδο στην Βουλή και μιλούν στον κόσμο λέγοντας ότι έχουν λύσεις, να προτείνουν ότι έχουν σχέδιο, αν όλα σου τα γίνουν πραγματικότητα και ο κόσμος επιλέξει ξανά να βγουν στην εξουσία τα ίδια κόμματα, οι ίδιοι πολιτικοί σχηματισμοί, τότε σε λίγο καιρό από τα σήμερα θα δούμε εικόνες στην Κύπρο από άστεγους, από συμπολίτες μας που θα χάνουν τα σπίτια τους σε μια νυχτή για ψίχουλα, τις οποίες δεν είχαμε συνηθίσει ούτε σαν τόπος ούτε σαν λαός να δούμε. Απλά έπονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τούτο έτσι θα πάει πολλά μακριά. Μετά τις εκλογές, 1-2 μήνες, να αρχίσουν οι μαζικές εκπίσεις της πρώτης κατοικίας. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε αυτή την πορεία που έχετε επιλέξει και εσείς να ακολουθήσετε. Κύριε Γιάνκου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, ναι, κυρία Έλση μου, να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο. Θέλω να καλέσω όλους τους συμπατριώτες μου και όλους τους συμπολίτες μου να κατέβουν στις εκλογές, γιατί αν κάνουν διχτάρι στα μεγάλα κόμματα ή και στα μικρά ή γενικά στα κοινοβουλευτικά κόμματα και επιλέξουν από εκεί,
Απλά θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του και θα του αφήσουν εν λευκό με την υπογραφή του να διαχειρίζουν τις τύχες μας χωρίς εμάς. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ούτε τον κόσμο ούτε τα πραγματικά του προβλήματα. Εμείς έχουμε και σχέδιο, έχουμε και τις λύσεις να προτείνουμε. Εδώ και 3 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε, κυρία Έλπη, μου έχουμε ετοιμάσει διάφορα νομοσχέδια τα οποία δεν ήταν ούτε παράλογα ούτε οτιδήποτε. Απαιτούσαμε να αφαιρεθούν από τις τράπεζες υπερχρεώσεις που χρέωναν τον κόσμο τα τοκογλυφικά επιτόκια. Απαιτούσαμε από τις κοινωνικές ασφαλίσεις μια δίκαιη μεταχείριση για όλους τους αυτοεργοδοτούμενους και τις μικροεπιχειρήσεις. Ζητούσαμε από το κράτος να είναι κράτος όχι 2 ταχυτήτων, αλλά μια ταχύτητα για όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες αυτής της χώρας να κατέβουν να ψηφίσουν. Να πάμε να ψηφίσουμε, λέτε. Μάλιστα. Με την αποχή τους απλά εξυπηρετούν το κομματικό κατεστημένο και το επιστάμενο σε κάποιον πολιτικό σύστημα. Ευχαριστώ, κύριε Γιάνγκου. Καλή συνέχεια. Κάθε καλό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέρ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Η Κατερίνα Κυριάκου είναι εδώ. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Καλή σου μέρα, Έλπης. Καλή εβδομάδα. Άντε, εξήγα μου και εμένα τι γίνεται με τον Κουτσοκούμνη. Πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, έβαλε φανέλες της Τουρκίας. Νομίζω ότι έβαλε αυτό γκολ, ναι. Ο κύριος Κουτσοκούμνης. Είδες και εσύ τη φωτογραφία, αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, την είδα, ναι. Εντάξει, ναι. Το τελευταίο 48ωρο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και λέω τώρα τι γίνεται. Έχει τοποθετηθεί ο κ. Κουτσοκούμνης για το θέμα. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι βρέθηκαν οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών ποδοσφαίρου της UEFA στην Κωνσταντινούπολη προχθές για το θέμα της Ελλάδος. Για το αν θα ξεκινήσει, αν δεν θα ξεκινήσουν οι αγώνες στο κύπελο και αποφασίστηκε η στήριξη προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θυμίζω ότι υπάρχει τελεσίγραφο από την FIFA μέχρι τις 15 του μηνός για να ξεκινήσουν οι αγώνες, διαφορετικά θα έχουμε την αποβολή της Ελλάδος από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Αυτό λοιπόν σε αυτή την συνάντηση τέλος πάντων στην Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος Κουτσοκούμνης φόρεσε την φανέλα, την τουρκική φανέλα και το παντελονάκι και έπαιξε μπάλα με τους άλλους πρόεδρους των ομοσπονδιών ποδοσφαίρου της Ευρώπης και αυτό βεβαίως έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως εμάς εδώ θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος από τον κύριο Κουτσοκούμνη. Και δεν τον παρουσίασαν ως πρόεδρο της ΚΟΠ. Ναι, αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Παρουσιάστηκε ως πρόεδρος ποδοσφαίρου της Ελληνοκυπριακής Δίκης της Νότιας Κύπρου. Έχει προχωρήσει μετά το κράξιμο τέλος πάντων που έφαγε ο κύριος Κουτσοκούμνης. Έχει μια τοποθέτηση στο Facebook σήμερα το πρωί. Αν μου επιτρέψετε να διαβάσω. Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσοκούμνης μετά το σάλο που προκλήθηκε. Αν έχουμε να προτάξουμε κάτι σαν Έλληνες, είναι και την ανωτερότητά μας και την ελευθερία μας. Και με την πράξη μου αυτή έχω προτάξει και τα δύο, έστω σε ένα ασήμαντο φιλικό αγώνα μεταξύ προέδρων ομοσπονδιών υπό τα έκπληκτα βλέμματα των Τούρκων. Γιατί οι Τούρκοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε ελεύθεροι ούτε ανώτεροι. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει αποχωρήσει από την Τουρκία για να κάνει αυτή τη δήλωση. Δεν είναι αλλαγή πορείας μιας ζωής ή ασπασμός. Ακριβώς το αντίθετο. Ήταν μια δήλωση προς τους Τούρκους, λέει ο κ. Κουτσοκούμνης, ότι τα σύμβολά τους δεν με αγγίζουν. Περιφρόνηση. Αν έτρεχα να κρυφτώ για να μην φορέσω τη φανέλα που όλοι φόρεσαν, δεν τη φόρεσαν όλοι. Ο πρόεδρος Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αρνήθηκε και ο κύριος Κούμας που ήταν μαζί του, ο κύριος Κουτσοκούμνη, αρνήθηκε να φορέσει και αυτή τη φανέλα. Οπότε δεν ήταν όλοι. Ήταν μια δήλωση, λέει, προς τους Τούρκους ότι τα σύμβολά τους δεν με αγγίζουν. Περιφρόνηση. Αν έτρεχα να κρυφτώ για να μην φορέσω τη φανέλα που όλοι φόρησαν, θα τη έδιναν τότε μια σημασία που δεν έχει και ένα σεβασμό που σίγουρα δεν τον αξίζει. Αν ο Τούρκος πρόεδρος φορούσε ελληνική φανέλα, θα μπορούσε να ισχυριστώ ότι τον είχαμε ελληνοποιήσει. Το αντίθετο. Θα ντραπώ γιατί μια ελληνική φανέλα βρίσκεται στο στήθος του κατακτητή.
Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα εσύ. Αν με αφήσει από πράγματα, μπορεί να πάμε στα δικαστήρια. Οπότε καλύτερα να κλείσω. Ας το αφήσουμε ως εδώ. Ναι. Ο κόσμος κρίνει. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια και θεωρώ ότι ήταν μεγάλο φάουλ από τον κύριο Κουτσοκούμνη η κίνηση αυτή. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα θα δούμε και σήμερα πώς αν υπάρχουν ήδη κάποιες τοποθετήσεις οπαδών φιλάθλων οργανωμένων. Περιμένω όμως να δω και τα σωματεία πώς θα αντιδράσουν, αν αντιδράσουν για αυτό το θέμα, γιατί είναι ο πρόεδρος τους. Μάλιστα. Εμείς ό,τι και να λέμε, έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αντιδράσουν τα σωματεία που υπάγονται στην ΚΟΠ. Όλα τα σωματεία. Ωραία, λοιπόν, αγωνιστική ανακατατάξεις, έτσι, στην και στον πρώτο και στον δεύτερο, και στο πρώτο γκρουπ και στο δεύτερο. Mm-hmm. Οι απώλειες βαθμών, οι νέες απώλειες βαθμών του ΑΠΟΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος μετά το 1-1 με την ανόρθωση, έφερε την μείωση στη διαφορά από την ΑΕΚ στους 2 βαθμούς, η ΑΕΚ η οποία νίκησε και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στους 73 βαθμούς, η ΑΕΚ είναι στους 71. Η ΑΕΚ η οποία επικράτησε της Νέας Σαλαμίνας. Να πούμε ότι χθες υπήρχε πολύ ωραία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Υπήρχε έτσι μια έντονη ψιθυρολογία ότι είχε τεθεί θέμα προπονητή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο προπονητής, ο Ντιμούρ Κετσπάγια, τα έψαλε, τα έχωσε ουσιαστικά στους παίκτες του, σε κάποιους από αυτούς πιο πολύ. Υπήρξε συζήτηση. Στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει ότι θα πρέπει όλοι να παραμείνουν ψύχρεμοι. Δεν χρειάζεται αναστόση αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να βρουν τους τρόπους. Είναι απαραίτητη η ψυχραιμία σε αυτή την δύσκολη φάση, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, να το ΑΠΟΕΛ. Για μένα, εντάξει, αν θέλεις να σου πω, ντέρπι παίζουν, δεν παίζουν μόνοι τους. Δεν... μπορεί να μην αρέσει, ας πούμε, στους φίλους του ΑΠΟΕΛ το ότι έχει φέρει 3 απάνωτες ισοπαλίες, αλλά έπαιξε 2 φορές με Απόλλωνα και, εντάξει, και, μια, με και μια με ανόρθωση. Η ανόρθωση η οποία μπορεί να μην είναι στα ακαλά της, αλλά διεκδικεί για αυτή το εισιτήριο της Ευρώπης. Στα η άλλα... οποία φαίνεται όμως και διαφοροποιημένη μετά την αλλαγή του προπονητή. Ναι, έχει αλλάξει ως προς το καλύτερο. Θα έλεγα το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα δεν μου άρεσε και τόσο η εικόνα, αλλά με το ΑΠΟΕΛ ήταν ακόμη καλύτερη. Ναι, ήταν καλύτερη. Ναι. Τώρα, η Ομόνια ήταν κερδισμένη της αγωνιστικής, θα έλεγα, αφού ανέτρεψε τα εσβάρος της δεδομένα και νίκησε τον Απόλλωνα με 2-1 στη Λεμεσό. Νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου ότι αν έχανε εκεί το παιχνίδι θα ήταν πολύ άδικο. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η Ομόνια σε εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω και νίκησε ίδιος... και την αδικία η Ομόνια σε αυτό, την αδικία, σε αυτό το αλλά παιχνίδι. Αλλά και ο ίδιος ο προπονητής, βοηθός βέβαια του Απόλλωνα, είπε ότι δεν ήταν ο Απόλλωνας αυτός που ήταν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω δικαιούτο την νίκη χθες η Ομόνια, προχθές. Ναι, πολύ σωστά. Η Ομόνια η οποία είναι στην τρίτη θέση με 58 βαθμούς, ο Απόλλωνας υποχώρησε στην τέταρτη θέση, η Ανόρθωση είναι στην πέμπτη, έχει 58 βαθμούς η Ομόνια, 57 ο Απόλλωνας και 56 η Ανόρθωση. Νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τέλους. Δηλαδή έχουμε συνέχεια. Μας μετράω άλλος γύρος. Ναι. Μέχρι τέλους θα υπάρχει αυτή η αγωνία. Ναι. Έχει ολοκληρωθεί η πέμπτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Και τόσο υπόθεση τίτλος. Αλλά και διαβάθμιση. Αλλά και, και η Ευρώπη, αλλά και ο επιβασμός είναι ακόμη όλα ανοιχτά. Η νίκη του Εθνικού Αχνάς έβαλε φωτιά, θα έλεγα, στην υπόθεση επιβασμός, γιατί έχω δει τα 4 τελευταία παιχνίδια του Εθνικού. Περίμενα ότι σε κάποια στιγμή θα ερχόταν η νίκη. Έχασε στο τσακ τη νίκη στο παιχνίδι με τον Άρη, που ισοφαρίστηκε στο 1995. Αλλά εκτές ήταν ανώτερος, καλύτερος ο Εθνικός και δίκαια πήρε την νίκη με 3-0 επί της Πάφου, μείωσε στους 4 βαθμούς από την Πάφο, στους 6 από την Δόξα και όλα πλέον παίζονται, θα έλεγα. Η οποία ισοφάρισε, έτσι, ήταν ισόπαλο το παιχνίδι με τον Άρη Δόξα. Ναι, Δόξα Άρης 1-1, ΑΕΛ Ερμής 3-1, Εθνικός Πάφος 3-0, Απόλλων Ομόνια 1-2, ΑΕΚ Νέα Σαλαμίνα 2-0 και Ανόρθωση από 1-1 είναι τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, πέμπτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Έχουμε το πρόγραμμα αυτές τις εβδομάδες, Κατερίνα. Βεβαίως και το έχουμε, ναι. Το πρόγραμμα Έλπης. Να πούμε ότι το Σάββατο 16 του μηνός από Ελληνέα Σαλαμίνα, Απόλλων ΑΕΚ και Ανόρθωση Ομόνια. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν Σάββατο στις 6 ώρα.
και την Κυριακή. Άρης Ερμής, Εθνικός ΑΕΛ και Δόξα Πάφος. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 4. Να πούμε συγχαρητήρια στα κορίτσια της ΑΕΛ που κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Συμπλήρωσαν 3 νίκες έναντι 2 του Κεραυνού, 49-42, και πανηγυρίζουν άλλο έναν τίτλο. Μπράβο, είναι μόνιμα στο θρόνο πίσω η ομάδα της ΑΕΛ. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με την αφαίρεση βαθμών, γιατί από την Παρασκευή ήταν αυτό που... Της ΑΕΛ με τα κριτήρια. Ναι, ναι. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ξεπεραστεί το θέμα, γιατί θα το δούμε σήμερα πώς έχουν τα πράγματα. Έχει να κάνει με τα κριτήρια. Θυμίζω ότι έλπισε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ολυμπιακός Λευκωσίας έχασε την άνοδο. Ναι, γιατί αφαιρέθηκαν βαθμοί. Είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα με μείον 3 βαθμούς για αυτό το θέμα, για τα κριτήρια. Και στο τέλος του στίχης. Νομίζω και το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Σοφοκλέος, ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ότι ο προγραμματισμός για του χρόνου θα γίνει με βάση και τα εισιτήρια διαρκείας που θα πουληθούν. Άρα δεν θα κάνω, τέλος πάντων, με λίγα λόγια τους λέει, δεν θα ανοιχτώ πολύ. Αν δεν έρθετε κι εσείς να βάλετε χρήμα και να αγοράσετε εισιτήρια διαρκείας, νομίζω λέει πολλά. Θα τα πούμε το μεσημερί. Νομίζω ότι η κίνηση που κάνουν στην ΑΕΛ είναι πολύ καλή και εκτιμώ ότι θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο και θα στηρίξει την ομάδα. Πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε την Goal News σήμερα. Ούτε κουβέντα για την ταμπακέρα. Καμιά αναφορά στην καυτή πατάτα εντός εισαγωγικών που ακούσει το όνομα Τιμούρ Κετσπάγια από τον ΑΠΟΕΛ που συστήνει ψυχραιμία. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται τα ακόλουθα. Επειδή διαβλέπουμε ότι δημιουργείται αρνητικό κλίμα μεταξύ του κόσμου μας, συνιστούμε να κυριαρχήσει ψυχραιμία, η στήριξη και η επιμονή προς τους στόχους της ομάδας. Στον τεχνικό των καλαζοκετρίων, οι οπαδοί της ομάδας καταλογίζουν διάφορα, πολλά από τα οποία αγγίζουν και τη διοίκηση. Πάνω-πάνω, αριστερά, πράσινη καταιγίδα. Η Ομόνια πραγματοποίησε στο Τσίριο εμφάνιση ανάλογη με το εκτόπισμά της και έδειξε πόσο πολύ θέλει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Magic Νίκο, μετά από περίοδο ντεφορμαρίσματος και γκρίνιας στην κιανόλευκη εξέδρα, ο Αργεντίνος έστειλε το μήνυμα πως επέστρεψε στα γνωστά στάνταρ απόδοσης του. Ο Λάρκου έχει κάθε λόγο να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Μαρτίνες. Κάτω-κάτω, αριστερά, Απόλλων, πίσω γύρισμα για την ομάδα της Λεμεσού. Ο καλύτερος κερδίζει. Για την ΑΕΛ ο λόγος. Καλός και ο βαθμός της οπαλίας, δοξάρης. Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο εθνικός Άχνας. Πάμε σε άλλη εφημερίδα. Sport Time, σημερινή ψυχραιμία και στήριξη. Ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ. Η διοίκηση, λέει, τοποθετήθηκε μέσω ανακοίνωσης για την φημολογία περί απομάκρυνσης του Τιμούρ Κετσπάγια. Και συνεχίζεται ως άλλος με τον Κουτσοκούμνη. Ξανά η φωτογραφία του εδώ με τη στολή την τουρκική. Πάμε. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή, Δευτέρα σήμερα 11 Απριλίου 2016, στο ένθετο. Πολύ σκληρή για να πεθάνει η Ομόνια. Το Τριφύλι ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας μετά την νίκη επί του Απόλλωνα και απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι παρά τα προβλήματα που έχει μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ακόμη ένα βήμα από τη Λέστερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην Premier League, η ήττα της Μπαρτσελόνα έβαλε φωτιά στην κούρσα για τον τίτλο και εδώ είχαμε μεγάλη έκπληξη. Η ΑΕΚ με οδηγό τον Μπέκχαρτ κέρδισε στο άδειο ΑΚΑ τον Πανιόνιο στη Super League. Έριξαν τριέρα οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού και δεν χάνουν την πρωτιά. Αναγκαία η συνέπεια στην ΑΕΚ όσο ζει, ελπίζει ο εθνικός Άχνας. Αυτά από την Χεραυγή. Πάμε στην εφημερίδα Γήπεδο του Πολίτη. Πολύχρωμη λαοθάλασσα, 13.000 δρομείς δημιούργησαν μια πέραντη λαοθάλασσα χρωμάτων και εθνικοτήτων, η οποία ξεχύθηκε στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Στον 10ο ΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού Γάσιο, που διεξήχθη χθες, έλαβαν μέρος αθλητές από 52 χώρες. Πολωνοί νικητές, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Κριτική με μέτρο στο ΑΠΟΕΛ για τον Τιμούρ, ο βαθμός κριτικής στον Κεσπάγια από μερίδα του κόσμου και όχι αυτή, καθ' αυτή η κριτική είναι που προξενεί μεγάλες απορίες, γράφει η εφημερίδα. Γουστάρουν να βλέπουν Ομόνια, μπορεί να αναπνεύσει ο εθνικός, συμβιβασμός στο Μακάριο, κυρίαρχη στο δεύτερο γκρουπ ΙΑΕΛ, στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Γήπεδο του Πολίτη, αυτοκράτηρες, μόνιμα στο θρόνο ΙΑΕΛ στο γυναικείο μπάσκετ. Προγραμματισμένη και όχι έκτακτη συνεδρία, ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τα δημοσιεύματα. Σφράγισαν το εισιτήριο τα Λατσιά, προκρίθηκαν στον τελικό του κυπέλου ΟΠΑΠ γυναικών. 22-10 νίκησε εκτός έδρας στην ομάδα της Αραδίπου. Αυτά και από το γήπεδο του Πολίτη. Πάμε. Έχει άλλη εφημερίδα εκεί μπροστά σου? Τελειώσαμε σε εφημερίδες. Όχι, δεν έχουμε τελειώσει εφημερίδες. Έχουμε και την Sporty Κυπρού, δικιά σου. Ωραία.
Λοιπόν, Sport A, αντέχει ο Τιμούρ, ερωτηματικό, πέφτει όλο και πιο έντονη κριτική στον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Η διοίκηση μελετά όλα τα ενδεχόμενα για το καλό της ομάδας. Οι ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο για την πρώτη θέση. Ανόρθωση ο ρόλος του coach, έφερε άλλο αέρα ο Νεοφυτός Λάρκου. Στην Ομόνια έτσι την θέλουν. Έθελξε η ομάδα με τον Απόλλωνα. Αγωνία και για τους δύο στην ΑΕΚ. Και τι έχουμε για τον Τέτε και τον Μουρίγιο που είναι τραυματίες. Τον Απόλλωνα, κρίμα για τον Μακρύδη, χάνει όλη την χρονιά. Έχει χτυπήσει. Ο Πέδρο Εμμάνουελ επιστρέφει λίγο. Πέστριξε και στον ο Μακρύδης. Δυστυχώς εκεί που όλοι έλεγαν ότι βρήκε ήταν τον καλό εαυτό του στον Απόλλωνα, ήρθε αυτός ο τραυματισμός. Στοιχίζει σε αυτόν και στην ομάδα του. Είναι δύσκολη αυτή η πάθηση. Σίγουρα δεν προλαβαίνει. Κούνελέ μου, τα μηνύματα σου δεν διαβάζονται όλα. Μένω στο ΑΕΛ, Βίβα Ελλάρα. Βασίλισσα μια ζωή, ο Κούνελος. Άμα δέρνετε το ρουβάν της πόλης. Ποιος είναι ο ρουβάς? Κάπου πάει το μυαλό μου. Ο Λέοντας χαίρεται τριπλά. Στήστε ένα άγαλμα του Ελληνάρα δίπλα στους άλλους Ελληναράδες. Άρε καημένε Μακρυγιάννη και Καρεσκάκλειο 480. Το θέμα που θα συζητηθεί, αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι. Μάλιστα. Κουτσογκούμνης. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα. Σας. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Έδωκα αυτήν την προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφ, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φθηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις τα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένα ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.